λοιπόν τώρα και στον Άρη Κουτσιούκη, οι σταθμάρχες στη Λάρισα, είναι γνωστό, ελέγχονται για το ότι έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδιά τους. Ένα ερώτημα, Άρη, είναι αν αυτό έγινε μόνο εκείνο το τραγικό βράδυ. Πολλοί λόγοι λοιπόν γίνεται όλες αυτές τις ημέρες για τις βάρδιες, για τις υπηρεσίες στο σταθμαρχείο της Λάρισας, που με βάση το πρόγραμμα, θυμίζουμε, είναι 9 ώρες για τους μόνιμους σταθμάρχες. Είναι κοινό μυστικό, φαίνεται ότι αυτά τα 9 ώρα, μας λένε, είχαν καθιερωθεί ως μια μορφή, ως ένα άτυπο μπόνους για τους μόνιμους σταθμάρχες, που θυμίζω ότι το προηγούμενο διάστημα, πριν να έρθουν δηλαδή στη Λάρισα οι συμβασιούχοι αλλά και ο 59χρονος, εργάζονταν σε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν λέγεται ότι επομίζονταν αυτό το μεγάλο βάρος. Η διοίκηση για να τους ανταμείψει είχε βάλει την υπηρεσία τους 9 ώρες προκειμένου να παίρνουν μία ώρα υπερορία. Μιλάμε για ένα ποσό 2,70 την ώρα, δηλαδή κάτι περισσότερο. Άρα από 50 ευρώ το μήνα. Φαίνεται όμως πως όταν άλλαζαν τη σκυτάλη οι έμπειροι, ξαναλέω, το καθεστώς που κυριαρχούσε νωρίτερα, Δημήτρη, όταν άλλαζαν τη σκυτάλη ο απογευματινός με το βραδινό, δεν καθόταν ο απογευματινός τη μία ώρα που τυπικά με βάση το πρόγραμμα θα έπρεπε να είναι μαζί με τον νυχτερινό. Αλλά αφού τον ενημέρωνε και του παρέδιδε, στη συνέχεια αποχωρούσε. Πώς δούλευε η υπηρεσία, δεν ήταν υπηρεσία. Αυτή ήταν, τι να πω. Να σου πω, και ο επιθεωρητής προφανώς το ήξερε, δεν πάρει να το ξέρει. Βέβαια. Προφανώς το ήξερε ο επιθεωρητής. Άρα αυτά που μας λένε περί τριών σταθμαρχών είναι λίγο φούμαρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, επί του πρακτέου. Σωστό. Είναι λίγο φούμαρα. Γιατί άμα ξέρει ότι θα φύγει, ο ένας δεν πληρώνει την υπερορία. Έλα, Άρη μου, συγγνώμη, σε διακόψα. Υπάρχει και μια σημαντική λεπτομέρεια, Παναγιώτη, για την μοιραία βραδιά. Τις προηγούμενες 4 νύχτες που ο 59χρονος είχε κάνει τις πρώτες του υπηρεσίες ως μονός σταθμάρχης στη Λάρισα, το Intercity είχε ως ώρα αναχώρησης από τη Λάρισα για Θεσσαλονίκη 10 και 11 το βράδυ, 11 λεπτά μετά τις 10. Φαίνεται λοιπόν πως τα προηγούμενα βράδια δεν είχαν παρατηρηθεί οι δυσλειτουργίες που είχαμε εκείνη τη μέρα από νωρίς. Με τον παλαιοφάρσαλο σε μονή γραμμή καθόδου, με μια μηχανή να χαλάει και να χρειάζεται να γίνει η αντικατάστασή της. Και αναχώρησε κανονικά στην ώρα της, με αποτέλεσμα ο απογευματινός να κάτσει μέχρι να φύγει το Intercity και στη συνέχεια να αποχωρίζει. Δεν ξέρουμε αν κάτι τέτοιο έγινε λοιπόν και το μοιραίο βράδυ. Σου λέει, το έκανε 2-3 φορές μαζί μας. Yeah. Άρα, από τη στιγμή που είδε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, φεύγουμε κι εμείς σε 10 παρατέρατο, παραδείγματος χάρη, ή φεύγουμε γενικώς και άστο να το κάνει. Έλα μου, όμως δεν έγινε έτσι τελικά. Και εδώ φαίνεται και ο επιθεωρητής, ο οποίος κουνάει το δάχτυλο και λέει ότι έβαζα 3 έβαλα, λέει ο επιθεωρητής. Είχα 3 τη βάρδια, ψιλοφούμαρα είναι όλα αυτά. Και όντως, ο ένας είναι συμβασιούχος, δεν μπορεί να κάτσει παραπάνω επί της ουσίας. Να κάτσει μπορεί, να δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται. Άρα δεν είναι και υποχρεωμένος. Όπως υποστηρίζει ο 59χρονος στην απολογία του, μέχρι τις 10 και 10, 10 και 4 ήταν όντως 3. Δηλαδή ο συμβασιούχος λέει έφυγε 10 και 4. Ο μόνιμος έφυγε 10 και 20, 10 και 25. Το κλειδί που έγινε τι ώρα έγινε. Ο 59χρονος. Το λάθος κλειδί που τον βάλανε στη λάθος γραμμή, τι ώρα έγινε. Αυτό είναι κάτι που εξετάζεται ποια στιγμή ήταν η τελευταία φορά που κλείδωσε. Φαίνεται ότι το 118 κλείδωσε σε διαγώνια γραμμή. Μάλιστα. Όταν ήρθε ο προαστιακός στη Λάρισα από Θεσσαλονίκη. Και από τότε πάμε και όπου βγει, έλεγε ο άλλος. Καταγράφονται. Mm-hmm. Πάμε και όπου βγει, προφητικός ήταν. Και συνεχίζουν και βγαίνουν πολλά στοιχεία και θα είμαστε να τα συζητήσουμε, γιατί αυτό το πράγμα εξελίσσεται.